Το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας «Καλάθι Θεσσαλικών Προϊόντων» παρουσίασε σε ειδική εκδήλωση στο Pantheon Plaza ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός. Ανέλησε τους στόχους της πρωτοβουλίας αλλά και τα αναμενόμενα ωφέλη της. Εμείς πιστεύουμε ότι μία συνιστόσα αντιμετώπισης κρίσης είναι η γεωργία, ο αγροτικός, ο διατροφικός τομέας και ο κτηνοτροφικός τομέας. Αν σκεφτείτε ότι είμαστε τρίτη χώρα στην παραγωγή λαδιού και το λάδι αυτό το δίνουμε χίδιν, το εξάγουμε χίδιν στην Ιταλία και μετά το εισάγουμε, οι Ιταλοί το προωθούν στην Ευρώπη, εκεί χάνουμε 1 ευρώ το λίτρο, που είναι σημαντικό ποσό. Και δεύτερον, να σας πω για την εξής ειρωνία που υπάρχει. Η φέτα είναι ελληνική. Έχει πιστοποιηθεί ως ελληνικό προϊόν. Αυτή τη στιγμή ο ετήσιος τζίρος, οι ετήσιες πωλήσεις στην παγκόσμια αγορά φέτας είναι 1 δισεκατομμύριο. Η Ελλάδα εξάγει περίπου 180 εκατομμύρια ευρώ. 1 δισεκατομμύριο με 180, μεγάλη διαφορά. Άρα, ενώ εμείς έχουμε την πιστοποίηση, εμείς πρέπει να παράξουμε το προϊόν που λέγεται φέτα, αλλά συγκεκριμένα, από συγκεκριμένο γάλα, με συγκεκριμένες διαδικασίες, ούτως ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε αυτή την προστιθέμενη αξία του προϊόντος. Συνεπώς, ποιοτικά προϊόντα ονομασίας προέλευσης που το κάνουμε με το ΘΕΣ Άγκρο, πιστοποιημένα θεσσαλικά προϊόντα και προϊόντα που θα παίρνουν την υπεραξία τους μέσω της διαδικασίας την οποία έχουμε ξεκινήσει για το ηλεκτρονικό δημοπρατήριο, για η υπεραξία αυτή να μένει εδώ στην κοινωνία, εδώ στους αγρότες, εδώ στην τοπική οικονομία για να την τροφοδοτεί. Η παρουσίαση έγινε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Η Θεσσαλία μας εμπνέει», που πραγματοποιούνται αυτές τις ημέρες από τις 5 έως τις 9 Ιουνίου στο Pantheon Plaza και οι επισκέπτες του έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τοπικά προϊόντα.